αγοράζουν μεν μόνο τις απαραίτητες ποσότητες, δε οι καταναλωτές και στα θαλασσινά. Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλούς να αγοράζουν μόνο τα απαραίτητα για το τραπέζι, κόβοντας από όπου μπορούν. Ωστόσο, εντός της Σαρακοστής, πολλοί είναι εκείνοι που νηστεύουν και προμηθεύονται σε καλές τιμές από τους ιχθυοπόλες στα θαλασσινά τους. Οι ποσότητες που καταναλώνει ο κόσμος πλέον έχουν γίνει ελάχιστες όσο καθόλου. Είναι και ο λόγος είναι το οικονομικό, πιστεύω, πιο πολύ. Η δουλειά έχει πέσει κατά μεγάλο βαθμό. Δεν είναι όπως ήταν τα πράγματα. Ο κόσμος είναι πιεσμένος. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα. Θέλει να πάρει, θέλει να ψωνίσει, θέλει να αγοράσει, αλλά δεν μπορεί λόγω του οικονομικού. Είναι μια κατάσταση και για μας τους ίδιους πολύ μπερδεμένη, γιατί έχουμε να κάνουμε με ζωντανό εμπόρευμα που πρέπει να το καταναλώνουμε γρήγορα για να μπορούμε να είμαστε σωστοί με τους πελάτες μας, να μην υπάρχουν προβλήματα. Αυτή την εποχή είναι και λόγω της νηστείας πιο πολύ καλαμαράκια, χταποδάκια, τέτοια πράγματα, θράψαλα. Και τα ψάρια έρχονται σε δεύτερη μοίρα, ας πούμε. Έχουν αλλάξει οι καταναλωτικές συνήθειες του Έλληνα? Δηλαδή, παλιότερα, στο πούμε, ψώνιζε περισσότερο, το γέμιζε το τραπέζι, ενώ τώρα παίρνει μόνο τα απαραίτητα? Τώρα παίρνει εντελώς τα απαραίτητα. Εντελώς μα εντελώς. Τι να πω, είμαστε σε μια κατάσταση, πρέπει να τη συνηθίσουμε. Mm-hmm. Να ξεχάσουμε, ας πούμε, την πολυτέλεια αυτή που υπήρχε στο ελληνικό τραπέζι. Η κρίση χτύπησε και τα ιχθυοπολία, με τους Έλληνες να στερούνται λόγω της οικονομικής στενότητας την οποία βιώνουν στα νοικοκυριά τους, ακόμη και τα πολύτιμα για την υγεία θρεπτικά συστατικά των θαλασσινών. Ο κόσμος κάνει το κουμάντο του με αυτό που μπορεί, σύμφωνα με αυτό που έχει, κάνει και το κουμάντο του. Το ψάρι το θεωρώ αυτή τη στιγμή την καλύτερη τροφή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα στην πορεία το τι θα γίνει δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πιστεύω ότι είναι η πιο υγιεινή διατροφή το ψάρι. Και εμείς προσπαθούμε όσο το δυνατόν γίνεται να είμαστε πιο εντάξει με τον κόσμο, με τις τιμές, με όλα αυτά, ας πούμε, προσπαθούμε, εντάξει. Δεν λέμε ότι είμαστε τέλεια, αλλά προσπαθούμε να γίνουμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτεροι. Εγώ προσωπικά είμαι σχετικά, σύμφωνα με τις καταστάσεις που περνάμε, είμαι ευχαριστημένος από τον κόσμο.